Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ προσεύχεστε αυτά τα οποία λέμε να είναι πάντοτε λόγια του Θεού. Welcome to our program. I thank you very much. Please pray that whatever I say are in honor of God. Τουλίθους πραγισθέντος υποτών Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων το άκραντο σου σώμα ανέστης τριήμερος σωτήρ Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τι μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο? Το σημερινό Ευαγγέλιο μας λέει ότι ο Χριστός περπατούσε δίπλα στη θάλασσα και εκεί βρήκε δύο αδέλφια, τον Πέτρο και τον Ανδρέα. Και πρώτον κάλεσε τον Ανδρέα και τον Πέτρο να τον ακολουθήσουν. Και αυτοί αμέσως παράτησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Και καθώς προχωρούσε εκείνος μπροστά και δίπλα του πιο πίσω τα δύο αδέλφια, ο Πέτρος και ο Ανδρέας και ο Πέτρος, πιο πέρα συνήντησαν άλλα δύο αδέλφια, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τα παιδιά του Ζεβεδαίου. Και ήταν εκεί και ο πατέρας τους και έφτιαχναν τα δίχτυα. Και τότε ο Χριστός τους εκάλεσε και αυτούς και τους είπε, ακολουθήστε με και θα σας κάμω αλλοιείς ανθρώπων, ψαράδες ανθρώπων. Και εκείνοι άφησαν τα δίχτυα και το πλοίο και τον πατέρα και τον ακολούθησαν. Και πολύ αργότερα ο Χριστός τους έδωσε εντολή να μαθητεύσουν πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο Χριστός με τους μαθητές του για να αρχίσει την εκκλησία της σωτηρίας επί της γης για τον καθένα από εμάς. Να προσέξουμε όμως αυτή τη φράση. Αφέντες τα δίκτυα και τον πατέρα αυτών ακολούθησαν τον Ιησού. Εμείς τι κάνουμε για τους γονείς μας? Τους προσέχουμε, τους εγκαταλείπουμε, τι τους κάνουμε? Αυτό είναι λεπτό ζήτημα που λέει το Ευαγγέλιο. Διότι άφησαν τον πατέρα τους, αλλά δεν τον εγκατέλειψαν. Άλλο είναι το ένα και άλλο είναι το άλλο. Και επειδή λέμε αυτά, να πούμε και κάτι άλλο. Η προσευχή την οποία κάναμε στην αρχή και την οποία κάνουμε στην Εκκλησία τόσες φορές
και στο σπίτι μας που πρέπει να την κάνουμε πρωί και βράδυ, η εκκλησία του Πάτερ ημών. Τι λέει? Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Ποιος είναι αυτός ο Πατήρ ημών, ο εν της ουρανής? Είναι ο ίδιος ο Θεός. Τι μεγάλη τιμή για το ανθρώπινο γένος, τι μεγάλη τιμή για τον Πατέρα να ονομάζεται ο Θεός Πατέρας εν ουρανής. Αλλά όταν λέμε εν ουρανής, το εν ουρανής είναι παντού. Η γη είναι μέσα στον ουρανό, μέσα στο διάστημα. Και είναι λοιπόν ο Θεός Πατέρας όλων των ανθρώπων. Και ας επιστρέψουμε τώρα σε αυτό που είπαμε πριν, αφέντες τον Πατέρα ακολούθησαν αυτό. Τον ακολούθησαν όχι για να εγκαταλείψουν τον Πατέρα και να με τον φροντίσουν, αλλά για να πάνε για μια μεγάλη αποστολή, η αποστολή της σωτηρίας ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Και ξεκίνησαν ο Χριστός με τους 12 μαθητές του και εμαθήτευσαν όλον τον κόσμο. Και μάλιστα μετά από τη σταυρική θυσία του Χριστού, μετά από την Ανάστασή του, μετά από την Ανάληψή του και ιδιαίτερα όταν κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον εν είδη περιστερών στα κεφάλια τους, τότε πήρανε έμπνευση από το Άγιο Πνεύμα και θάρρος και ξεχύθηκαν οι μαθητές παντού και άλλαξε ο κόσμος και από ειδωλολατρικός που ήταν ο κόσμος έγινε χριστιανικός κόσμος και επήλθε σε μεγάλο μέρος της ανθρωπότητος η χαρά, η αγαλίαση, η αγάπη, η ειρήνη του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είπε «Ειρήνην την εμήν δίδομαι εμήν, τη δική μου ειρήνη σας δίδω», που είναι πραγματική αληθινή ειρήνη. Ας δούμε λοιπόν εμείς σήμερα σαν οικογένεια τι κάνουμε. Εμένα με ακούτε πολλές φορές που σας λέω ότι η Εκκλησία μας είναι μία οικογένεια. Είμαστε μία οικογένεια. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την οικογένεια του καθενός. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες είναι πολυμελείς και έχουν πολλά παιδιά. Και υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έχουν πάρα πολύ λίγα παιδιά. Και ξέρετε το πρόβλημα το μεγάλο της πατρίδας μας της Ελλάδας, αλλά και του Καναδά, ποιο είναι? Είναι ότι δεν γεννούμε αρκετά παιδιά και αναγκαζόμαστε και φέρουμε ανθρώπους απ' έξω από τις πατρίδες μας. Γι' αυτό πρέπει να το σκεφτούμε αυτό πολύ καλά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Πρέπει να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο πατέρας σήμερα. Διότι δυστυχώς πολλές φορές τα παιδιά όταν μεγαλώσουν και τα εγγόνια ξεχνούν πόσα έκανε ο πατέρας και η μάνα για αυτά και αντί να τους περιποιούνται στα γεράματά τους, τότε τους εγκαταλείπουν. Κανείς μας δεν πρέπει να ξεχάσει τον πατέρα ή τον παππού ή την γιαγιά ή τη μαμά. Πρέπει όλοι μας να τους φροντίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε όταν είμαστε μικρά παιδιά, babies, και δεν μπορούσαμε ούτε να φροντίσουμε τον εαυτό μας, ούτε να σκεφτούμε για τον εαυτό μας. Πόσα έκανανε εκείνοι και πόσες θυσίες έκαναν εκείνοι για μας. Αυτά να σκεφτούμε. Και να μην αφήνουμε τους γονείς μας και τους πετάμε σε μια γωνιά και δεν τους φροντίζουμε. Βεβαίως καταλαβαίνω και πιστεύω ότι τα γυροκομεία μας έχουν πολύ μεγάλη σημασία και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και πηγαίνω πάντοτε εκεί και μιλώ στους ηλικιωμένους με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό. Αλλά εμείς πρέπει οι ίδιοι να φροντίζουμε τους γονείς μας. Και αν υποχρεωθούμε να τους βάλουμε στο γεροκομείο, θα πρέπει να κοιτάξουμε, να δούμε. Πηγαίνουμε, τους βλέπουμε, τους μιλάμε στο τηλέφωνο κάθε μέρα. Θέλουνε αγάπη, θέλουνε φιλία, θέλουνε την αγκαλιά των παιδιών τους και των εγγονών τους. Αυτό πρέπει να κάνουμε, όχι μόνο σήμερα, αλλά πάντοτε, να ζούμε αγαπημένοι. Κοιτάξτε, αν εμείς είμαστε αγαπημένοι εδώ σε μία οικογένεια, έτσι είναι η οικογένεια του Θεού και πρέπει εμείς να είμαστε αγαπημένοι με το Θεό, να μην έχουμε προβλήματα και να μην έχουμε προβλήματα με το Θεό,
πρέπει να τον πιστεύουμε, πρέπει να κάνουμε το θέλημά του, όπως λέμε γεννηθήτο το θέλημά σου. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι το πιο συμφέρον πράγμα για μας. Πολλά ακόμη είχα να σας πω, αλλά θα σταματήσω εδώ και θα σας παρακαλέσω πολύ. Και αυτή την ώρα που με ακούτε, εάν δεν έχετε μιλήσει με τους γονείς σας, με τον πατέρα σας, με τη μάνα σας, με τον παππού σας, με τη γιαγιά σας, ό,τι και να κάνετε, αφήστε τα και πηγαίνετε να τους δείτε, μιλήστε τους, δείξτε τους την αγάπη, δώστε τους την αγκαλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και σας ευχαριστώ περισσότερο διότι θα κάνετε και θα κάνετε αυτό το οποίο σας λέω. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πατέρα μας στον ουρανό, που μας έδωκε στη μεγαλύτερη τιμή να ονομάζεις τον εαυτό σου Πατέρα μας και δίνουμε αυτή την τιμή και την αξία στον κάθε Πατέρα μας επί της γης. Σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας να είμαστε ευγνώμονες στους γονείς μας, στον πατέρα μας, στη μάνα μας, στον παππού μας, στη γιαγιά, να τους αγαπούμε και να τους φροντίζουμε. Σε ευχαριστούμε, Πάτερ Ουράνια. When we celebrate the Day of Canada, but at the same time, today's Gospel tells us that Christ gathered His disciples. He was walking on the seashore and He met two people, Peter and Andrew, and He invited them to follow Him without explaining to them anything more, but saying, "You fish, I will make you fishermen of men." And they immediately followed Him. And after that, as He was walking with them, He saw two other men, John and James, the sons of Zebedee. They were working in their boat, and there was his father as well. And He told them the same thing, and the Gospel says that they left the boat, the nets, and their father, and they followed Him. They left everything, and they followed Him. And we must try to understand what made them leave everything and follow Him. These days, I was reading a book by Saint Porphyrios Kavsokalivitis. And the saint, in that book, he says that the love for Christ, if you love Christ, you live a different life. It's not at all the same as the life that we know.
And I'm thinking that these four disciples of Christ, Andrew and Peter, John and James, followed him because they fell in love with him, number one, and number two, because he was something different. He was a man, but he was at the same time God and man. And that's why, without even asking questions, they felt that they should follow him, and they followed him. And they were with him for 3 years. And he taught them many, many things. But then they saw that he was crucified and he suffered so much. Still, they remained with him. They were afraid, of course, but they were thinking of him. And when he was resurrected, then they realized more than anything else that he was the true God. Pay attention. Even when he was resurrected, they still were afraid because their fellow men were against it. And they were waiting for the Holy Spirit. And in the 50th day after the resurrection, the Holy Spirit came and inspired them. And then they took courage and went out, and they were talking to the people about Jesus who was resurrected. They did that, and we must think about ourselves. What are we doing? We are Christians, but we are true Christians. Are we true Christians? If we are true Christians, we must think constantly of Christ. We must be in love with him. We must obey everything that he said. We must always do his will. And now, as we celebrated Canada Day, let's try to see where are we, how we practice Christianity, and what we are doing. I told you before, and I told you many times, that the main thing for Christ is love for God and love for fellow men. You must love God with all your soul and with all your being, and you must love the people around you as you love yourself, including your enemies. Canada and the United States are two countries that believe in human rights. But let's think for a moment. They believe that, but do they practice it? Does everyone practice it? No. That is why we have so many problems in the United States and in Canada. I will not talk about the United States, but I will talk about Canada a bit. You see what is going on now between all the Canadians and the autochthones, the people that were here. And we came from Europe, not me, not you, but our predecessors, and they sort of took away everything from the people that were here. And one thing that is so difficult to understand is that the government of Canada, with the cooperation of the people in Canada, they were taking the children of the indigenous people in schools, teaching them exactly what they believed. But that was done against the will of their parents. Is this proper? Is this correct?
That is the problem that we have today. And we must realize it, and I must do justice to the indigenous people and everyone else. And we must live in love and in equal terms with all the people. The only way to do it is to follow the commandments of Christ, who is the only true God. And the commandments are love your God and love your fellow man with all your soul and with everything, and love your fellow man, even your enemy. Go as far as to feed your enemy. Let's celebrate those days and our summer, but keeping in mind always that we must love the people and treat them equally as we treat ourselves. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Christ our Lord, we thank you, for you are the only true God, and you taught us so beautiful things. Inspire each and every one of us to practice what you taught us. Thank you, Lord Jesus Christ, Redeemer and Savior of the world. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Δόξα το Θεό. Είμαι πανευτυχής γιατί ύστερα από 5 χρόνια λόγω του κορονοϊού είχαμε τις συνελεύσεις μας. Και όχι απλώς είχαμε τις συνελεύσεις μας, αλλά είχαν μεγάλη επιτυχία. Glory be to God. I'm very happy because after 5 years, because of coronavirus, we had had our assemblies. All of them. And not only we had had our assemblies, but they were very successful. Για 6 ημέρες στο St. Catharines, Ontario, είχαμε τις συνελεύσεις της νεολαίας, της φιλοπτώχου αδελφότητος, των κοινοτήτων μας και των αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. For 6 days in St. Catharines, Ontario, we had had the assemblies of the youth, the φιλόπτωχος, the communities, and the archons of the Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ήτανε μια περίοδος θαυμασία. Κάθε πρωί και κάθε απόγευμα είχαμε ιερές ακολουθίες. Κάναμε 4 μεγάλες θυλιαστίες λειτουργίες και οι χριστιανοί μας έλαβαν μέρος στη Θεία Κοινωνία. It was a very God-inspired period. We had had every morning and every evening services, and we had had 4 divine liturgies, and all the people received Holy Communion. Στην συνέλευση της νεολαίας ήρθαν παραπάνω από 160 νέοι και νέες. Στη συνέλευση της φιλοπτώχου αδελφότητος ξεπέρασαν τους 100 αντιπροσώπους. Στις κοινότητές μας το ίδιο, και οι άρχοντες του Πατριαρχείου μας ήρθανε και αυτοί. In the assembly of the youth, approximately 160 young men and women came. In the φιλόπτωχος societies, about 100. In the communities assembly, we had more than 100 delegates.
And the archons of the Patriarchate, they had quite a few delegates as well. Όλα πήγανε τόσο όμορφα και τόσο καλά. Και όπως είπα στην αρχή, δοξάζω τον Τρισάγιο Τριαδικό Θεό γι' αυτό. Everything went very well. And for this, as I said at the beginning, I glorify God and I thank Him so much. Τώρα λοιπόν που ξεκινήσαμε με τις συνελεύσεις μας αυτές, πρέπει όλοι μας να εργαστούμε και να εργαστούμε, όπως πάντοτε λέγω, σαν μια οικογένεια. Now that we have started again with our assemblies, all of us must work together. And we must work together, as I always have said, as one real family. Πήραμε και ορισμένες αποφάσεις. Κάναμε μια ή δυο αλλαγές στο ομοιόμορφο καταστατικό μας. Και ξέρω ότι δύο-τρεις κοινότητες θα φέρουν δυσκολίες γι' αυτό, αλλά πρέπει να το σκεφτούν καλύτερα, διότι όλοι μας, όλοι μαζί, μπορούμε να επιτύχουμε πάρα πολλά πράγματα. We have made some changes, one or two changes, in the Uniform Community Regulations that govern all the churches across Canada. And I know there are two or three communities that will object to that, but I ask them to think better, because all of us must work together. Όλες αυτές τις ημέρες περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και το Πνεύμα του Θεού ήταν ανάμεσά μας. All these days we had a beautiful time and the Spirit of God was with us. Ήταν τόσο ειρηνικά και τόσο όμορφα που ίσως δεν μπορεί κανείς να το σκεφτεί. It was so peaceful and so good that people could not even believe it. Θα ήθελα να σας μιλήσω για πολλά άλλα πράγματα, αλλά αυτή τη φορά το αφήνω μόνο στις συνελεύσεις μας. I would want to speak to you for many about many other things, but this time I leave it only for our assemblies. Και παρακαλώ το Πνεύμα αυτό το οποίο επικράτησε στις συνελεύσεις μας να συνεχίσει μέσα στις κοινότητές μας. And I ask that this spirit that prevailed in the assemblies to continue on in our communities. Το βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε είναι να φροντίσουμε οι εκκλησίες μας, οι κοινότητές μας να πάνε μπροστά. The basic thing is that we must care for to see that our churches, our communities go right ahead. Θέλουμε σχολεία, θέλουμε κατηχητικά, θέλουμε νεολαία, θέλουμε ανθρώπους στην εκκλησία. Θέλουμε όλα αυτά τα πράγματα να γίνονται με αγάπη, ειρήνη και ομόνοια. We want schools, we want Sunday schools, we want the communities to be filled with people, the churches with people on Sundays and every other holiday. And we want all this to be done with a spirit of cooperation and unity. Θα προσεύχομαι πάντοτε, πρωί και βράδυ, ώστε αυτό το Πνεύμα να επικρατήσει παντού. Και αν υπάρχουν μερικοί οι οποίοι σκέφτονται διαφορετικά, τους παρακαλώ να σκεφτούν καλύτερα. I will pray every day, morning and evening, and all the day, for this spirit to prevail in all our communities. And if there are 3-4 of them that think different, I ask them to think better. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας διαβιβάζω τις ευχές και τις αγάπες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχη και εκ μέρους όλων σας ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό. I thank each and every one of you. I convey to you the love and the blessings of His All Holiness, our Ecumenical Patriarch, and I pray and I will pray for each and every one of you, and I ask that you pray for me.
την τώρον το εσάν ύμνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος σωτήρ του κόσμου σκέπε φρουρηχθεί λατέ καναδάν υπανάχραντος και οδηγεί απάντας εις λιμένα σωτηρίων. Ημείς δε συ Παρθένε βοώμεν χαίρε ή και χαριτωμένη. Πάντες δοξάζομεν.